Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα από τα πιο μαγικά βίντεο αυτού του καναλιού, μιας που σήμερα παρουσιάζουμε το νέο είδος μεγάλου δεινοσαύρου. Λοιπόν, για ακόμα μία φορά έρχεται νέο είδος και σας είχα βάλει και ψηφοφορία με τέσσερα είδη. Μέσα σε αυτά ήταν η ρέα, κασουάριος, στρουθοκάμιλος και λευκό ημού. Με βάση τα πιο φρέσκα στατιστικά που βλέπω σε ζωντανό χρόνο τώρα που κάνω το βίντεο, το 4% έχει ψηφίσει τη ρέα, το 5% το κασουάριο, το 38% της στρουθοκάμιλου και το 52% λευκό ημού. Επίσης να πω, μέσα στη λίστα αυτών των τεσσάρων δεινοσαύρων υπήρχε και δεινόσαυρος παγίδα, το λευκό ημού, μιας που δεν πρόκειται για είδος ημού εννοείται, αλλά για μία χρωματική μετάλλαξη. Με λίγα λόγια είναι απλώς ένας συλλεκτικός δεινόσαυρος, αλλά όχι ένα νέο είδος. Αλλά εννοείται πως πάντα σε τέτοιες ψηφοφορίες θα υπάρχει και ένα ζώο παγίδα, το οποίο μπορεί να αποκαλύπτεται. Καμιά φορά μπορεί και όχι. Όμως ποιο από όλα αυτά τα πλάσματα είναι τελικά ο νέος δεινόσαυρος? Είναι τελικά όντως νέο είδος ή απλώς κάποια σπάνια μετάλλαξη, όπως πιο πολλοί ψηφίσαν τη σπάνια μετάλλαξη του ΕΜΟΥ? Θα το μάθετε αμέσως τώρα. Και να το νέο είδος δεινόσαυρου. Ω, δείτε, είναι δύο τελικά. Μαγικό. Και ναι, είναι δύο στρουθοκάμιλοι. Για όσους δεν το ξέρουν, να το αναγνωρίζουν. Είναι δύο πολύ μαγικά μωρά στρουθοκάμιλοι που ήρθαν χθες το βράδυ. Γι' αυτό και δεν έγινε unboxing, γιατί ήταν αργά και πρέπει να κοιμούνται τα μικρά το βράδυ. Λοιπόν, η αγωνία για το θέμα λύθηκε. Είναι δύο στρουθοκάμιλοι, δύο μηνών όπως μου είπανε, και είναι πολύ μαγικά. Δεν γνωρίζω αν είναι όντως ζευγάρι. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσουν. Θα τους κάνω και τεστ DNA και θα δούμε. Α, το βλέπετε. Πίνουν χαροπά το νερό τους. Έχουν και φαγητό εκεί πέρα. Μία μίξη από πέλετ και φύραμα τραχανά. Και τα έχω σε αυτό το κοτέτσι, μέχρι να μεγαλώσουν αρκετά και να μπορούν να βγουν έξω με ασφάλεια. Με βάση την ανάπτυξή τους, όπως υπολογίζω, κάπου στους 3 μήνες με 4 θα είναι ικανά να ζήσουν έξω, χωρίς να κινδυνεύουν από τα ημού ή να κινδυνεύουν επειδή θα φάνε κάποια βλακεία, γιατί τα συγκεκριμένα πλάσματα είναι αρκετά χαζά και τρώνε ό,τι βρουν μπροστά τους. Αλλά μέχρι τότε θα μένουν στο κοτέτσι και στο προάβλη του κοτετσιού, που θα βγαίνουν βόλτες με τη δικιά μου επιτήρηση πάντα. Για όσους έχουν απορία από πού τα πήρα και πόσο τα πήρα, δεν έχω ιδέα. Απλώς μια μέρα επικαλέστηκα τους δαίμονες και χθες το βράδυ βρήκα δεινόσαυρο στο δωμάτιό μου και σήμερα κάνω βίντεο. Οπότε δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα που σίγουρα θα έχουν ήδη γράψει κάποιοι στα σχόλια. Όπως και να έχει, είναι πανέμορφοι μαγικοί δεινόσαυροι, πολύ φρέσκοι στο περιβάλλον. Πριν λίγη ώρα τους έβαλα στο κλουβί τους, γι' αυτό και πάνε λίγο πέρα δόθε, μπορεί να βλέπουν και τα ημού και να νομίζουν πως είναι κάποιος από το είδος τους. Αλλά εννοείται δεν θα βγουν έξω σε αυτή την πολύ παιδική ηλικία, ειδικά τώρα που είναι εποχή αναπαραγωγής για τα ημού και οι μεγάλοι είναι στερημένοι. Όπως είπα, θα βγουν μόνο στο προάβλιο του κοτετσιού και αυτό με δικιά μου επιτήρηση, για να σιγουρευτώ ότι δεν το έχουν παρακάνει με το να τρώνε βλακίες. Το προάβλιο είναι πολύ καθαρό, αλλά μπορεί να θέλουν να φάνε χαλίκια για το στομάχι τους. Αλλά ακόμα και αυτό μπορεί να το παρακάνουν, επειδή όπως είπα δεν είναι και πολύ έξυπνα πλασματάκια. Αλλά όλα αυτά εννοείται μέχρι μια ηλικία, γιατί μετά απλώς δυναμώνουν και είναι μια χαρά. Όμως εννοείται τώρα για τις πρώτες εβδομάδες δεν θα τα βγάζω έξω βόλτα, προκειμένου να μάθουν καλά το χώρο τους και εννοείται να μάθουν εμένα, γιατί πρέπει να αποκτήσω μια καλή σχέση. Αυτά τα πράγματα γίνονται σχεδόν 3 μέτρα, μπορούν να με σκοτώσουν εύκολα. Τουλάχιστον το αρσενικό, άμα όντως υπάρχει έστω ένα αρσενικό εδώ μέσα. Άμα είναι και τα δύο το ίδιο φύλλο, κάτι θα βρούμε να κάνουμε σαν λύση, μην ανησυχείτε. Τεστ DNA θα γίνει κατά την άλλη εβδομάδα, γιατί τώρα δυστυχώς δεν βολεύει το πράγμα. Αλλά θα γίνει σύντομα, θα έχουμε τα αποτελέσματα επίσης γρήγορα και θα ξέρουμε άμα είναι ζευγάρι ή όχι. Σκοπός μου εννοείται και αυτό που θέλω είναι να είναι ζευγάρι. Όχι, δεν με ενδιαφέρει εννοείται η μαζική εκτροφή τους, απλώς θέλω να είναι ζευγάρι για να έχω και τα δύο μορφικά του είδους. Γιατί το αρσενικό και το φιλικό έχουν αρκετή διαφορά εξωτερικά. Δεν είναι σαν τα ημού που μόνο στο μέγεθος διαφέρουν. Οπότε θέλω να έχω και τα δύο
δείγματα του είδους, αρσενικό μα και φιλικό. Να τα πηγαίνουν πέρα δότε. Πρέπει να τους το κλείσω μου φαίνεται, προκειμένου να μην βλέπουν έξω τα ήμου και οτιδήποτε και πηγαίνουν πέρα δότε γιατί αυτό θα κουράζονται. Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε ο χαρακτήρας τους πως είναι απέναντί μου. Όπως είπα μόλις εχθές μαγικά εμφανίστηκαν στο δωμάτιό μου και δεν ξέρουμε ακόμα πως θα με πάρουν. Ας ελπίσουμε πάντως να με δουν με καλό μάτι, ειδικά το αρσενικό, άμα όπως είπα υπάρχει κάποιο αρσενικό μέσα εδώ. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μικρό βίντεο εισαγωγής και γνωριμίας με τα νέα δεινοσαυράκια. Είναι ακόμα πολύ φρέσκα, δεν έχουν πολύ συνηθίσει, οπότε δεν θέλω να κάθομαι και πολύ ώρα εδώ πέρα να τα ταράσω με τρίποδα κάμερες και την παρουσία μου. Εννοείται θα βγει μελλοντικά σχετικά σύντομα βίντεο με πληροφορίες για στουθοκαμήλους, αλλά μέχρι τότε θα μεσολαβήσουν λίγες μέρες γιατί πρώτα απ' όλα έχω να πάω Αθήνα και δεύτερον είναι ακόμα φρέσκα όπως είπα. Οπότε δεν θα θέλουν και μεγάλη ενόχληση από μένα. Αυτά λοιπόν ήταν τα νέα μαγικά πλάσματα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο!